Τσούλας αφήνει και πάλι στον Κόρφα που μαρκάρεται από τον Γκάλι Λέβινστον. Αυτή τη φορά εκεί ο Φασούλας και ο Μπάρλο άφησε στον Κόρφα που τώρα και γρήγορα δίνει στον Μπάρλο τριών πόντων το σούτ εύκολα που ήταν πιο δίπλα. 14-10 προηγεί το Παναθηναϊκός. Κόρφας στο lay-up και 13 είναι πάρα πολύ εύστοχος στα σούτ τριών πόντων. Έχει ποσοστό 55%. Ο Πρέλεβιτς όμως θα φτάσει. Κόβει εκεί ο Λέβινγκστον, πήρε το rebound, αφού η μπάλα χτύπησε στο ταμπλό ο Φασούλας. Γρήγορη επίθεση από πλευράς ΠΑΟΚ και το κάνει. Εδώ ο Γκάλης κόπηκε, ζητάει και κάποιο φάουλ από τον κύριο Τσανίδη. Κόρφας όμως που φτάνει στο lay-up. Πολύ που εξελίσσεται εδώ στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας και σας προσφέρει ζωντανό η Ατένα. Και πάλι σου τριών πόντων από τον Κουντούρη αρκετά μακριά, μαρκάριστος εκεί ο Κόρφας πρώτο μέρος, Μπάρλο στον Φασούλα. Αλλιώθηκε λίγο το σουτ, Μπάρλο επιμένει και θα πετύχει έτσι ο ΠΑΟΚ παίκτης τη φετινή προσπάθεια της αθηναϊκής ομάδας. Φασούλας κόβεται εκεί αλλά επιμένει, Λέβινγκστον παίρνει το rebound και πετυχτικός ο Κόρφας στον Φασούλα. Πρέλεβιτς επιχειρεί σου τριών πόντων και ευστοχή. 55, ΠΑΟΚ 47. Μπάρλο θα ευστοχήσει καθώς τελική προσπάθεια πήρε ο Κόρφας. Πρέλεβιτς θα ευστοχήσει, 50 περιπτώσει, 58-51 προηγείται ο Παναθηναϊκός και Μπάρλο που για δεύτερη φορά 67, ενώ ακολουθεί ο Γκάλης με 365. Πρέλεβιτς εδώ πετυχαίνει το καλάθι και Πρέλεβιτς. Φασούλας στον Κόρφα και σκρινάρει ο Φασούλας, ευστοχή στο σου τριών πόντων, οξύ για το rebound, Μυριούνης, Λίβινγκστον και Πρέλεβιτς. Έρχεται εντυπωσιακότατα ο Λέβινγκστον, εκπληκτικό αυτό το τρέιλερ από την άστοχη προσπάθεια του Πρέλεβιτς. Δείτε το και πάλι, έρχεται εδώ με τα δύο χέρια και καρφώνει. Πρέλεβιτς που φτάνει τα 12 rebounds, 10 αμυντικά, 2 επιθετικά και έχασε τον έλεγχο ο Γκάλης, βγαίνει μόνος του στο lay-up και σκοράρει ο Πρέλεβιτς μειώνοντας τον ένα. Είχε πρόβλημα τραυματισμού αλλά παίζει. Από αρκετά μακριά ευστοχή σε σου τριών πόντων ο Κόρφας. Τον Φασούλα χωρίς φάουλ λένε οι διαιτητές. Λέβινγκστον για τον Πρέλεβιτς. Γρήγορα αυτό στο lay-up και 70.